Τα ζητήματα της ουσίας είναι ότι αυτή τη στιγμή ακολουθούμε ένα μνημονιακό πρόγραμμα που μας το έχουν επιβάλει άλλοι και το οποίο οδηγεί την ελληνική κοινωνία σε αργό θάνατο. Κοιτάμε νούμερα σε ευρώ, νούμερα σε ποσοστά. Δεν είδατε τον αργό θάνατο, γιατί εγώ βλέπω γρήγορο θάνατο. Εγώ βλέπω ότι μέσα σε 2 χρόνια η ανεργία ταβάνωσε. Το 1/3 των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει κλείσει. Δυστυχώς. Βλέπω τις τράπεζες να παραμένουν με κλειστές τις βρύσες και να μην τροφοδοτούν τις επιχειρήσεις. Δυστυχώς, κύριε Χατζηνικολάου, δεν αναφέρομαι σε νούμερα εκφρασμένα σε χρήματα. Ο σοφός πρόγονός μας Πρωταγόρας έλεγε ότι πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος. Ο άσοφος, επιτρέψτε μου την έκφραση, υπουργός οικονομικών μας, λέει ότι τα ιερά και τα όσια του έθνους είναι το χρήμα, το ευρώ. Αναφέρομαι σε νούμερα σε ανθρώπους. Το 2008 είχαμε 118.000. Για να καταλάβετε πόσο διαφορετικά βλέπουν οι συμπολίτες μας αυτά που λέμε εδώ, από ό,τι τα ακούμε εμείς οι ίδιοι, που είμαστε εθισμένοι στην πολιτική κουβέντα, στα πάνελ και στα κανάλια κλπ. Ξέρετε ποιο είναι το μήνυμα που μου έχει έρθει πιο έντονα από τους τηλεθεατές μας? Ότι αν γίνουν εκλογές τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, που είπε ο κύριος Δελαστίκ, θα πάθουμε ζημιά στον τουρισμό. Και είμαστε σε πολύ άσχημη στιγμή για να πάθουμε τη ζημιά στον τουρισμό στα μέσα του καλοκαιριού. Σας λέω ένα μήνυμα που μου ήρθε από 10 διαφορετικούς ανθρώπους. Πάρα πολύ σωστή και ρεαλιστική παρατήρηση. Ακούστε λοιπόν ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Και έτσι κι αλλιώς για να πούμε και παρακάτω. Ακούστε ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι το 2008 είχαμε 118.000 γεννήσεις. Έκτοτε πέφτουν κάθε χρόνο σταθερά. Το 2012 ήταν 100.000. Αντιθέτως, το 2008 είχαμε 107.000 θανάτους, το 2012 είχαμε 117.000. Τα νέα παιδιά, τα νέα ζευγάρια δεν μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά την γέννηση και ανατροφή παιδιών. Απ' την άλλη μεριά, η κατάρρευση δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης σημαίνει ότι αυξάνεται διαρκώς η θνησιμότητα. Αν σε αυτά προσθέσετε και τη μετανάστευση, θα δείτε ότι πάμε σε πληθυσμιακή βόμβα, σε πληθυσμιακή αποψήλωση. Αυτό είναι η μεγάλη εικόνα. Αυτό είναι το μακροπρόθεσμο που πρέπει να δούμε. Αντί να φτιάχνουν μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικής προσαρμογής, που είναι και γεμάτα με εσφαλμένες παραδοχές και εκ των υστέρων αποκαλύπτονται και τα λάθη και δήθεν απολογείται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα έπρεπε να φτιάξουν ένα μακροπρόθεσμο για τους ανθρώπους.